Σκέφτομαι, μωρέ, και ξανασκέφτομαι τι ωραία είναι να είσαι κάτω από την ευλογία της Παναγίας. Τι ωραία να είσαι κάτω από την ευλογία της μάνας μας, της Παναγίτσας μας. Και μέσα στους Αγίους, στους Αγίους, στους Αγίους, στους ναούς μας. Νικιωτεύεται, μωρέ, όταν είμαστε κάτω από τους Αγίους. Μη κιωτεύεται, μωρέ, όταν είμαστε κάτω από την ευλογία της Παναγίας. Μη κιωτεύεται, μη, μωρέ. Παναγίτσα είναι αυτή, Άγιοι είναι αυτοί, Απόστολοι είναι αυτοί, Αρχάγγελοι είναι αυτοί. Είναι όμως, είναι. Και να διαβάζουμε λίγο την Αγία Γραφή, μωρέ. Γιατί ξοδευόμαστε όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα πολλές φορές με αυτό το χαζοκούτι που λέγεται τηλέφωνο και ίντερνετ και τηλεόραση. Αυτά τα χαζοκούτια δεν έχουν να μας πουν πολλές αλήθειες. Συνήθως ψέματα μας λένε και μας μπερδεύονται. Ας κάτσουμε να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο την ημέρα. Σε ένα χρόνο θα έχουμε περάσει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι είναι ένα κεφάλαιο από την ημέρα? Όσο οι διαφημίσεις ανάμεσα από ένα έργο στην τηλεόραση είναι, μωρέ. Άντε, ξεκινάμε από σήμερα. Να κάνουμε διαγωνισμό λοιπόν. Πόσο θα διαβάσει ο παπάς και πόσο θα διαβάσετε κι εσείς. Άιντε. Αγία Γραφή λοιπόν, πάμε από απόψε. Πρώτο κεφάλαιο από το Κατά Μαθαίον. Εκεί. Να δείτε εκεί αλήθειες. Εκεί έχει μόνο αλήθειες. Δεν έχει καθόλου ψέματα. Σε όλα τα άλλα τα σημεία θα έχει λίγες αλήθειες και πολλά ψέματα. Εδώ έχει μόνο αλήθειες. Και αλήθειες ζωής.